Ντροπή σου. Τι εννοείς? Είσαι κακιά σύζυγος. Δεν είμαι. Ποιος τα λέει αυτά? Μα να μην φέρεις ένα φλιτζάνι τσάι στον άντρα σου. Απέσιο. Το ξέρει πως δεν είμαι κακιά σύζυγος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να του φέρεις και κομμένο γάλα. Δεν ήταν κομμένο. Ντροπή σου. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Δεν θα βρεις καλύτερη σύζυγο από μένα, στο λέω. Έχω ένα όμορφο σπιτικό και το κρατάω καθαρό. Wow. Ναι, και είναι γνωστό πως το σπίτι είναι ιδανικό στις αγγελίες. Στις αγγελίες? Ξέρεις πόσους επισκέπτες είχες από την ώρα που ήρθα εγώ? Πόσους? Έναν. Ποιον? Εγώ είμαι ο φιλοξενούμενος. Είσαι ψεύτης. Το σπίτι είναι στις αγγελίες. Πάω στοίχημα πως είναι. Το ξέρω πως είναι. Ήταν ωραίο. Ποιο? Το φρυγανισμένο ψωμί. Ζουμερό. Δεν πρέπει να λες αυτή τη λέξη. Ποια λέξη? Αυτή που μόλις είπες. Ποια? Ζουμερό. Μη τη λες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν πρέπει να λες αυτή τη λέξη σε μια παντρεμένη γυναίκα. Και αν δεν μπορώ να το πω σε μια παντρεμένη γυναίκα, σε ποιον μπορώ να το πω? Είσαι κακός. Θέλεις λίγο τσάι? Εσύ θέλεις λίγο τσάι? Πες μου, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ζήτα συγγνώμη πρώτα. Συγγνώμη πρώτα. Όχι, μόνο συγγνώμη. Μόνο συγγνώμη. Εσύ χρειάζεσαι χαλινάρι. Μην το κάνεις αυτό. Έφερα και την τζαγέρα. Δεν ξέρω τι να κάνω με σένα. Ωστόσο δεν σου αξίζει. Γιατί όχι? Έλα τώρα. Να με αποκαλείς έτσι. Πόσο καιρό έχεις το τσάι εκεί μέσα? Είναι καλό τσάι, δυνατό. Αυτό δεν είναι τσάι. Είναι μπαγιάτικο νεροζούμι. Δεν είναι. Κόφ το μπάνικι, γερόκοτα. Και ξεχυλωμένη μπουγαδοκοφίνο. Δεν είμαι. Και δεν είσαι σε θέση να με αποκαλείς έτσι. Και εσύ δεν είσαι σε θέση να μπαίνεις στο δωμάτιο ενός άντρα και να τον ξυπνάς. Στανή. Δεν σου αρέσει το τσάι που σου φέρνω κάθε πρωί? Αυτά είναι σκέτα κατά κάθια. Τουλάχιστον δεν σου μάθανε ότι πρέπει να ζεσταίνεις την τζαγέρα. Είναι καλό, δυνατό τσάι. Αυτό είναι όλο. Ωχ, Θεέ μου. Κουράστηκα. Όχι το ρημάδι το τραπέζι. Σταν. Τι? Αλήθεια, είμαι ζουμερή? Ω, ναι. Σίγουρα είσαι. Προτιμώ να έχω εσένα παρά να έχω μπούκωμα κάθε μέρα. Μόνο εσύ το λες αυτό. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το δωμάτιο? Είναι σαν αχυρώνας. Πρέπει να το καθαρίσεις. Και κάτι ακόμα, τι θα γίνει με το δωμάτιό μου? Θα το καθαρίσεις και θα βάλεις και καινούργιες ταπετσαρίες. Πρέπει να αλλάξω δωμάτιο. Σταν, είναι ένα υπέροχο δωμάτιο. Έχω περάσει μερικά υπέροχα απογεύματα μέσα σε αυτό το δωμάτιο.
τσιγακάδα έξω. Τι καπνίζεις? Ένα τσιγάρο. Θα μου δώσεις και εμένα ένα? Όχι. Μου αρέσουν τα τσιγάρα. Φύγε μακριά μου. Θα πας έξω? Όχι μαζί σου. Θα νιώθεις μοναξιά χωρίς τη Μέγ σου. Θα νιώθω. Χωρίς τη Μέγ σου. Πρέπει να φύγω. Να πάω να πάρω τα πράγματα για τους δύο κυρίους. Ποιους δύο κυρίους? Περιμένω επισκέπτες. Τι? Δεν το ήξερες σωστά. Μα για τι πράγμα μιλάς? Δύο κύριοι συνάντησαν τον Πίτη και τον ρώτησαν αν μπορούν να μείνουν μερικές μέρες. Τους περιμένω. Δεν σε πιστεύω. Είναι αλήθεια. Το λες επίτηδες. Ο Πίτη μου το είπε το πρωί. Μα πότε έγινε αυτό? Πότε συναντήθηκαν? Χθες το βράδυ. Θέλαν να έρθουν εδώ? Ναι, το θέλαν. Μα ποιοι είναι? Θα δεις όταν έρθουν. Δεν θα έρθουν. Γιατί όχι? Σου λέω δεν θα έρθουν. Γιατί δεν ήρθαν από χθες αφού ήταν να έρθουν? Ίσως να μην έβρισκαν το μέρος μέσα στη νύχτα. Είναι δύσκολο να το βρει κανείς μέσα στο σκοτάδι. Δεν θα έρθουν. Φάρσα είναι. Άδικα αναστατώθηκες. Πού είναι το τσάι μου? Το μάζεψα αφού δεν το ήθελες. Γιατί μάζεψες το τσάι μου? Αφού δεν το ήθελες. Ποιος σου είπε ότι δεν το ήθελα? Εσύ μου το είπες. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μαζέψεις το τσάι μου? Ούτως ή άλλως δεν θα το έπινες.